Ούτε και αυτή τη φορά ανταποκρίθηκε στον αναμενόμενο βαθμό ο Ξανθιώτικος λαός στο κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου Ξάνθης για συμμετοχή στην 48η Πανελλαδική Απεργία που κήρυξαν Γεσαία και Αδεδή και στην προγραμματισμένη συγκέντρωση διαμαρτυρίες ενάντια στα νέα, ακόμα πιο σκληρά μέτρα που αναμένεται εκτός απροόπτου να ψηφιστούν την Κυριακή. Μέτρα τα οποία, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ξάνθης, γκρεμίζουν όλο το εργατικό οικοδόμημα, ενώ ο ίδιος εμφανίζεται βέβαιος για τον ξεσηκωμό των πολιτών, παρά τη μικρή συμμετοχή τους σε αυτή την κινητοποίηση. Μετά από τα συνταρακτικά γεγονότα που βιώνουμε τις τελευταίες μέρες και που επί της ουσίας πλέον καταστρέφεται όλο το εργατικό οικοδόμημα, όλοι οι αγώνες που δώσαν οι εργαζόμενοι εδώ και δεκαετίες σε όλο τον κόσμο, με αυτά που ψηφίζονται την Κυριακή, με αυτά που πρότειναν οι πολιτικοί προϊστάμενοι που το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να διατηρήσουν τα κομματικά τους προσχήματα, δυστυχώς όμως καταστρέφουν όλους τους Έλληνες πολίτες. Οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι και οι φτωχοί πλέον εργαζόμενοι, γιατί δεν θα έχουμε εργαζόμενους οι οποίοι ζούσαν μέχρι τώρα. Πλέον θα έχουμε και φτωχούς εργαζόμενους που θα προσθεθούν μαζί με τους ανέργους και τους συνταξιούχους. Οι κύριοι αυτοί είναι εκτός τόπου και χρόνου, θα ψηφίσουν την Κυριακή από ό,τι φαίνεται όλα αυτά τα νομοσχέδια, τα άρθρα σε βάρος των πολιτών πλέον της Ελλάδας. Γι' αυτό και θα ξέρουν πολύ καλά ότι δεν θα μπορέσουν πλέον να ελέγξουν κανένα πολίτη, κανέναν εργαζόμενο, κανένα συνταξιούχο. Θα δούμε δυστυχώς σε λίγες μέρες το καταστροφικό σχέδιο που έχουν αυτοί σε βάρος του ελληνικού λαού, της ελληνικής κοινωνίας. Δυστυχώς οδηγούν την Ελλάδα σε μπακλατές της Ευρώπης. Αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από τον ελληνικό λαό, με έναν πρωθυπουργό ο οποίος, όταν είχε γίνει πρωθυπουργός ο κύριος Παπαδήμος, είχαν δημιουργηθεί, λέει, προσδοκίες. Τα βλέπουμε τα αποτελέσματα σήμερα. Θα αντισταθεί ο κόσμος και θα το δείτε στην πορεία και στο άμεσο μέλλον. Στη Ξάνθη για την ώρα δεν το βλέπουμε πάντως, κύριε Μπεμπεκίδη. Το είδαμε και προχθές. Αυτό στην έκτακτη κινητοποίηση που είχε γίνει, το ίδιο μας προκήρυξε χθες και ΓΕΣΕ. Όμως πλέον θα δείτε ότι τα πράγματα και στην Ξάνθη, όπως μην ξεχνάτε ότι τις πιο προηγούμενες μέρες είχαμε απεργιακές κινητοποίησεις, οι οποίες παίρνουσαν και τις 10.000 στο νομό μας. Ας κρατήσουμε λίγο στάση και θα δείτε τι θα γίνει όχι μόνο στην Ξάνθη, σε όλη την Ελλάδα. Το ραντεβού, ωστόσο, δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων, ανέργων και συνταξιούχων, ανανεώνεται για το πρωί του Σαββάτου στην κεντρική πλατεία της Ξάνθης, με την ελπίδα ότι εκεί η συμμετοχή θα είναι μεγαλύτερη και πιο δυναμική. Από την πλευρά της ΑΔΕΔΗ, αυτή τη στιγμή κάναμε και την πρόταση και στον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου. Αυτή η μιζέρια πρέπει να σταματήσει. Αύριο δυναμικό παρόν όλων στην πλατεία. Στην κεντρική πλατεία είναι το συλλαλητήριο. Θα μαζευτούν όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία, η ΑΔΕΔΗ. Καλούμε και το Εργατικό Κέντρο επιτέλους να γεμίσουμε την πλατεία, να γεμίσουμε τους δρόμους της Ξάνθης. Κάθε μέρα ξημερώνει και κάτι χειρότερο. Κάθε μέρα ξημερώνει και κάτι χειρότερο. Πρέπει κάτι να κάνουμε επιτέλους. Η χειρότερη μέρα να φαίνεται να είναι η Δευτέρα, έτσι. Η Δευτέρα λέτε εσείς ότι θα είναι χειρότερη. Πρέπει να μας περιμένουν και πολλές χειρότερες μέρες. Αν δεν πάρουμε τα πράγματα στα χέρια μας, να φύγουνε. Επιτέλους να σταματήσει αυτή η κατρακύλα. Έχει γίνει ο εφιάλτης μας. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος είναι μουδιασμένος. Ο κόσμος πλέον σκέφτεται και το μεροκάματο. Δεν είναι πλέον η καιρή αυτή για. Έτσι κι αλλιώς είχαμε μάθει στον καναπέ μας, έτσι κι αλλιώς είχαμε καλομάθει. Θα πρέπει όμως τώρα, φαντάζομαι ότι εννοείται ότι κάθε κοινωνική ομάδα που τρώει τη σφαλιάρα της ξεσηκώνεται. Το ζήτημα είναι να καταλάβουμε ότι αυτές οι σφαλιάρες έρχονται για όλους, για όλο τον κόσμο. Είναι μεγαλύτερο το μούντιασμα από την οργή που διακατέχει το κόσμο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η οργή αρχίζει και παίρνει κεφάλι. Θα το δούμε και αύριο στην πλατεία. Κλείνοντας, η κυρία Παπαϊωάννα, αφού κάλεσε όλους τους Ξανθιώτες να δώσουν ένα βροντερό παρόν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας το Σάββατο στην κεντρική πλατεία της πόλης, επεσήμανε ότι οι πολίτες θα πρέπει να ξεσηκωθούν τώρα, γιατί αν δεν το κάνουν, μετά θα είναι πολύ αργά, αφού τα μέτρα θα έχουν ψηφιστεί και η εφαρμογή τους θα θεωρείται πλέον δεδομένη.